Είμαστε με την επικεφαλής της παράταξης Μυτιλίνης με πηξίδα τον πολίτη, Ερυφίλη Χιωτέλη, και εκ νέου υποψήφια ως Δημοτική Σύμβουλος με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Χριστόφα. Κυρία Χιωτέλη, σε αυτή την τετραετία ποια ήταν η δική σας εμπειρία και ποιες θεωρείτε ότι είναι οι παρεμβάσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να βελτιωθεί ο Δήμος Μυτιλίνης? Όπως ξέρετε και όπως πολύ σωστά είπατε, εμείς 4 χρόνια συμμετείχαμε σε αυτή τη Δημοτική Αρχή από την πλευρά της αντιπολίτευσης, όχι της αξιωματικής εισαγωγικά αντιπολίτευσης, αλλά θεωρώ ότι αυτά τα 4 χρόνια παίξαμε αυτό το ρόλο, γιατί πολύ γρήγορα η αξιωματική αντιπολίτευση έγινε συμπολίτευση. Οπότε όλα αυτά τα 4 χρόνια προσπαθήσαμε να αναδείξουμε όλα τα προβλήματα τα οποία απασχολούσαν και την πόλη της Μυτιλίνης αλλά και των χωριών. Επισκεφθήκαμε σχεδόν όλα τα χωριά, συνομιλήσαμε σχεδόν με όλους τους προέδρους. Τα 4 χρόνια φέραμε πάνω από 200 ερωτήσεις, παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούσαν τα προβλήματα που μας μετέφεραν οι πρόεδροι των χωριών αλλά και κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας. Δεν σταματήσαμε ούτε μια στιγμή να αγωνιζόμαστε γι' αυτά. Είμαστε παρόν σε όλες τις μεγάλες μάχες που έδωσε αυτός ο τόπος μας και τις μικρές. Θυμίζω κτηματολόγιο, Βάστρια, όλα αυτά τα προβλήματα που χαρακτήρισαν αυτή την τετραετία. Και αυτό πραγματικά που αποκομίσαμε είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Τι φταίει που τα πράγματα δεν πάνε καλά και τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο οπλοστάσιο που έχουμε ξεκινώντας να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Γιατί επιλέξατε να σταθείτε στο πλευρό του Παναγιώτη Χριστόφα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Με τον Παναγιώτη Χριστόφα δεν συναντηθήκαμε τώρα πρώτη φορά, μπορεί να μην είναι γνωστό, αλλά ακόμα από τις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είχαμε κάνει μια συζήτηση όταν εκείνος κατέβαινε για την περιφέρεια, για το ότι η συνεργασία στην αυτοδιοίκηση είναι κάτι που πρέπει να το υιοθετήσουμε και να το υπηρετήσουμε. Εκείνη την περίοδο δεν προχώρησε αυτό για διάφορους λόγους. Περίπου πριν 2 χρόνια αρχίσαμε να ξανασυζητάμε ότι στην αυτοδιοίκηση πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις κομματικές μας προελεύσεις, όχι την ιδεολογία μας, αλλά τη στήχησή μας πίσω από τα κόμματα, γιατί στις δημοτικές εκλογές δεν χρειάζεται αυτή η στήχηση. Στις δημοτικές εκλογές εκείνο που πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε είναι αν αντιλαμβανόμαστε με τους συνοδοιπόρους μας στην αυτοδιοίκηση, με τον ίδιο τρόπο, την πρόοδο, την ανάπτυξη και την εξέλιξη αυτού του τόπου. Αν έχουμε τις ίδιες αξίες όσον αφορά τη διαφάνεια, όσον αφορά την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των συμπολιτών μας και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, τη στήριξή τους σε όλα τα επίπεδα. Για μας λοιπόν σημαντικό είναι να έχουμε για αυτόν τον τόπο ένα στρατηγικό σχεδιασμό, να ξέρουμε από πριν πού θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος της πενταετίας, γιατί πενταετία έχουμε τώρα. Αφού έχουμε λοιπόν το στρατηγικό σχεδιασμό σε κάθε τομέα, που σημαίνει στον πολιτισμό, στο πώς θα υπηρετήσουμε τη σχολική στέγη, στα οποία θα είναι τα αναπτυξιακά έργα, στο πώς θα γίνει η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τόπο, στο ποια έργα έχουν προτεραιότητα και βρίσκονται σε σημείο που πρέπει αμέσως να προχωρήσουν, να δημοπρατηθούν, να εξυπηρετηθούν, στο ποια έργα είναι αυτά που θα σχεδιάσουμε. Αφού λοιπόν έχουμε όλη αυτή την εικόνα, να ξέρουμε ακριβώς με ποιο τρόπο θα την υπηρετήσουμε, να προχωρήσουμε σε μελέτες, να βρούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα υπηρετήσουν και θα υλοποιήσουν αυτές τις μελέτες και βήμα-βήμα κάθε χρόνο να προχωράμε με βάση αυτό το σχεδιασμό. Να έχουμε στο βλέμμα μας, στη ματιά μας, την κάθε κοινότητα, το κάθε χωριό. Να έχουμε συμφωνήσει από πριν με τους προέδρους ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά, την τρίτη χρονιά. Να έχουμε δώσει τη δυνατότητα στους προέδρους να έχουν την αξιοπρέπειά τους, να έχουν μια αυτονομία οικονομική ώστε να μπορούν να υλοποιούν τα μικρά εκείνα έργα της καθημερινότητας που διευκολύνουν τη ζωή των κατοίκων τους, να μην παρακαλάνε τον κάθε αντιδήμαρχο. Να μην είναι το προχώρημα των έργων ζήτημα διαπροσωπικών σχέσεων με τους αντιδημάρχους ή με τον δήμαρχο, αλλά να είναι ζήτημα αυστηρά συμφωνίας που γίνεται σε διαφάνεια και συζήτησης που έχει γίνει μπροστά σε όλους, μαζί με τους προέδρους, μπροστά στην κοινωνία. Όλα αυτά τα πράγματα μας βρήκανε σύμφωνος. Είδαμε ότι με τον Παναγιώτη Χριστόφα έχουμε την ίδια αντίληψη. Την ίδια αντίληψη επίσης έχουμε και στην υπηρέτηση των ευάλωτων ομάδων, που για μας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
την στήριξη όλων εκείνων των κοινωνικών ομάδων που δεν είναι ορατές, που βρίσκονται στο περιθώριο, που είναι κλεισμένες στο σπίτι, που δεν τολμούν να διεκδικήσουν. Μιλήσαμε πάρα πολύ αναλυτικά για τον τρόπο στήριξης στον ΑΜΕΑ, για την διευκόλυνση κίνησης τους μέσα στην πόλη, για το ξενώνα ασφαλούς διαβίωσης που είναι μια μεγάλη αγωνία όλων των γονιών που έχουν παιδιά τα οποία θα στηριχτούν στήριξη και όταν αυτοί θα φύγουν από τη ζωή αγωνιούν καθημερινά τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά. Στα περισσότερα πράγματα βρεθήκαμε σύμφωνοι με τον Παναγιώτη Χριστόφα και αφού λοιπόν στα ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και τις ιδεολογίες που στηρίζουμε σχετικά με αυτά τα ζητήματα είμαστε σύμφωνοι, δεν είχαμε κανένα λόγο να μην στηρίξουμε τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι ένας νέος άνθρωπος, νέοι άνθρωποι πρέπει να βγαίνουν μπροστά και γι' αυτό και εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα να τον ακολουθήσω. Χαίρομαι όταν νέοι άνθρωποι βγαίνουν μπροστά. Θα προσπαθήσω να τον στηρίξω και να τον βοηθήσω με όλα όσα έμαθα αυτά τα 4 χρόνια. Και πιστέψτε με, έμαθα πολλά γιατί κυνήγησα με πείσμα την κάθε στιγμή, το κάθε πρόβλημα, γιατί δεν καταλάβαινα όταν μου έλεγαν δεν γίνεται. Έλεγα πρέπει να βρούμε τρόπο να γίνει και πολλές φορές βρήκαμε τρόπο να γίνει, όπως η αποζημίωση των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους στο Πλωμάρι, όπως η πρόσληψη των 10 επιπλέον καθαριστριών τώρα πρόσφατα που μας δήλωναν ότι δεν γίνεται και ότι τους κουράσαμε πια που επιμένουμε να βρεθεί λύση. Εγώ αυτό ξέρω, να επιμένω, να διεκδικώ με πείσμα και να μην δέχομαι το «δεν γίνεται», να εξαντλώ όλα τα περιθώρια. Γιατί όταν υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν, ζητούν κάτι, πρέπει να τις ακούς, πρέπει να τις αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα και πρέπει να κάνεις αυτό που γίνεται και αυτό που δεν γίνεται για να λύσεις το πρόβλημά τους. Γιατί οι ψηφοφόροι να στηρίξουν Ερυφήλη και Τέλη. Νομίζω ότι μπορώ να κοιτάζω τους ψηφοφόρους μου στα μάτια. Μπορώ να κοιτάζω τους συμπολίτες μου στα μάτια. 4 χρόνια δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μην ασχοληθώ με ζητήματα που απασχολούσαν το Δήμο. Ήμουνα παρούσα σχεδόν σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, πρέπει να απουσίασα σε 3 ή 4 όλα αυτά τα 4 χρόνια. Ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής επίσης απουσίασα ελάχιστες φορές σε μια Οικονομική Επιτροπή που ακόμα και οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης δεν συμμετείχαν. Συμμετείχα με πολύ ουσιαστικό τρόπο στη Σχολική Επιτροπή στην οποία ήμουνα μέλος. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, όποιος μου απευθύνθηκε και όποιο πρόβλημα αντιμετώπισα και έπεσε στην αντίληψή μου, προσπάθησα να βρω λύση, να βρω διέξοδο, αγωνίστηκα με κάθε τρόπο γι' αυτό. Δεν είχα τις γνώσεις όταν ξεκίνησα, είναι αλήθεια. Δεν είχα ξαναδουλέψει σε αυτό το χώρο, δεν ήξερα πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, ποια είναι ακόμα και η γραφειοκρατία τους, γιατί να είστε σίγουροι ότι και η γραφειοκρατία των προβλημάτων πολλές φορές είναι ανασταλτικός παράγοντας, αν δεν ξέρεις να την υπηρετήσεις και να την προσπεράσεις γρήγορα. Όμως πραγματικά διάβασα, ασχολήθηκα, κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα μελετήσει και τα 50, 52, 55 θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι μπορούσαμε να έχουμε πάντα άποψη, να μην είμαστε απλά ψηφοφόροι, ναι, όχι, λευκό, χωρίς αιτιολόγηση. Και θεωρώ ότι ο κόσμος όλο αυτό το διάστημα είδε ότι είμαι ένας άνθρωπος που είμαι συνεπής, ένας άνθρωπος που επιμένει, ένας άνθρωπος που έχει πείσμα, ένας άνθρωπος που μπορεί να δουλέψει και μπορεί να υπηρετήσει το όραμα που προηγούμενα περιέγραψα. Με αυτή λοιπόν την θέληση και με αυτή τη γνώση νομίζω ότι τώρα έρχομαι με περισσότερα όπλα για να υπηρετήσω τους συμπολίτες μου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Οι άνθρωποι, όλη αυτή η κοινωνία της Μυτιλήνης, όλοι αυτοί που παρακολούθησαν αυτό το διάστημα και τα δημοτικά συμβούλια αλλά και την παρουσία μας στους καθημερινούς αγώνες του τόπου έχουν σχηματίσει μια άποψη, είναι νοήμονες, ξέρουν πώς θέλουν, τι ανθρώπους θέλουν για να προχωρήσει αυτός ο τόπος. Αν νομίζουν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχω εγώ είναι αυτά που υπηρετούν αυτό το σκοπό, θέλω να με ψηφίσουν, θέλω να με στείλουν στην επόμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τον Παναγιώτη Χριστόφα, γιατί τώρα ως Δημοτική Αρχή πια θα μπορέσουμε αυτά που κυνηγούσαμε και δεν μπορούσαμε να τα υλοποιήσουμε γιατί άλλοι αποφάσισαν, τώρα να τα υλοποιήσουμε και να τα κάνουμε πραγματικότητα.